Αξιάβλη που διευθύνεται από τους κυρίους Διονύση και Σπύρο Φιλιώτη, εμφάνισε κύκλο εργασιών 93,3 εκατομμύρια ευρώ, κατορθώτρωθας να βελτιώσει την κερδοφορία της από 7,2 εκατομμύρια ευρώ το 2014 σε 7,8 εκατομμύρια ευρώ το 2015. Η Φαρμασεύλη Λίλη διαμορφώθηκε το 1994 ως κοινοπραξία μεταξύ της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας, στην οποία συμμετείχε ένας πολυεθνικός κολοσσός. Η δημιουργική επιστημονική συνεργασία με περίπου 2.000 Έλληνες ιατρούς, ερευνητές από 1.200 ερευνητικά κέντρα, στο πλαίσιο 116 κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν οδηγήσει στη συλλογή δεδομένων από περίπου 15.000 ασθενείς. Καλούμε στο βήμα τον κύριο Σπύρο Φιλιώτη να παραγράφει τη διάκριση από τον Υπουργό, τον κύριο Κουρουμπλή. Φαρμασεύ Λίλη έχει το μοναδικό ίσως της αγοράς μας ότι είναι και ελληνική και ξένη πολυεθνική εταιρεία μαζί. Έχουμε ένα πόδι και στα δύο μέρη. Βραβευόμαστε για πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών και η προσπάθειά μας να αναπτύξουμε την κλινική έρευνα. Ένα κομμάτι όπου μπορούμε σαν φάρμακο να προσφέρουμε πάρα πολλά. Η Ελλάδα σήμερα ελκύει κάτω από 100 εκατομμύρια επένδυση στην κλινική έρευνα κάθε χρόνο. Όταν στην Ευρώπη η συνολική επένδυση είναι άνω του 30 δις. Καταλαβαίνετε, χωρίς να μακρηγορήσω, πόσο μεγάλη είναι αυτή η ευκαιρία. Και είναι πραγματικά κρίμα που δεν την εκμεταλλευόμαστε και είναι και κρίμα που αλλεπάλληλες κυβερνήσεις, να το πω, δεν το έχουν αρπάξει αυτό να το κάνουν κάτι τρομερό, που σε συνεργασία μπορούν να το καταφέρουμε. Ξέρω ότι και ο κύριος Κουρουπλής προσπάθησε το διάστημα που μπορούσε. Αλλά θέλει αυτό μια συνεχή προσπάθεια. Και βέβαια θέλει να μην παίρνουν εμπόδια αυτές οι μελέτες που οδηγούν σε καινοτόμα φάρμακα να μην επιτρέπονται με διάφορα εμπόδια να έρχονται στην Ελλάδα. Πραγματικά εύχομαι να συνεργαστούμε όλοι ώστε να καταφέρουμε πάρα πολλά για τη χώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.